Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Βασιλάκο ο οποίο είναι εδώ στην παρέα μας στο στούντιο ελίμαρα, Καλώς ήρθατε, ελίμαρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό καλά, μήνα Καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα, να είμαστε καλά, πάντα τέτοια να είμαστε καλά. Yeah, το πιο σημαντικό, yeah, yeah, κύριε yes, Βασιλάκο. Yes, 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 λοιπόν, yes, yes. να ξεκινήσουμε τώρα με ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και ένα θέμα που το... αγγίζει το... πολλού και αγγίζει ανθρώπου yeah, από το περιβάλλον μα. Yeah. Οπότε έχουμε να πούμε και κάποιε ιστορίε. Yeah. Και έχει να κάνει με απαταιώνε που κλέβουν στοιχεία e-banking μέσα από το κινητό μα τηλέφωνο, μέσα, μέσα από, από εφαρμογέ. Με αποτέλεσμα να μπορούν να τραβήξουν χρήματα από τι κάρτε μα. Ε, αυτό Μες. να πούμε ότι έχει ξεφύγει πια γιατί, γιατί οι τράπεζες για να γλιτώσουν χρήματα μας στέλνουν τον εξαψήφιο και με εφαρμογές, όχι μόνο με SMS. Να πούμε ότι δεν είναι ασφαλές ούτε το SMS, ούτε οι εφαρμογές, ούτε οτιδήποτε έχει να κάνει με συσκευή η οποία είναι εν δυνάμει στόχος απαταιώνων. Τι κάνουν λοιπόν. μα στέλνουν ένα μήνυμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm. Περιμένεις, τυχαίνει να περιμένεις ένα δέμα. Και σου έρχεται μήνυμα και καλά από ε, Πατά το μήνυμα, σου κλέβουν χρήματα. Σου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο είναι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι έχει επιστροφή από την εφορία. Πατά το μήνυμα, σου κλέβουν τα χρήματα. Υπάρχει λύση. Η λύση είναι η άμεση προσφυγή γιατί αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκληματική ενέργεια. Σημειώστε το αυτό, είναι η λέξη κλειδί: προϊόν εγκληματική ενέργεια και μπορείτε να τα πάρετε χρήματα. Αλλά πρέπει να κινηθείτε άμεσα. Δυστυχώ θα σα πω από την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, με πήραν πάρα πολλοί θεατέ, τηλεθεατέ και τηλεθεάτρε και μου είπαν: Έχουμε χάσει 15.000 ευρώ, 20.000 ευρώ και πολλοί δεν είχαν κάνει καν αγωγέ, δεν είχαν κάνει μηνύσει στι τράπεζε. Για κάποιο λόγο ο κόσμο φοβάται. Να μην φοβάται, τα χρήματα επιστρέφονται και μετά το Σεπτέμβριο τα χρήματα θα μπαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό σα λόγω τη νέα νομοθεσία που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Αλλά είναι εφαρμοστείο δίκαιο από το Σεπτέμβριο και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Όποιοι χάσατε χρήματα μέχρι τώρα, πρέπει να κινηθείτε με αγωγέ, με τεχνικέ εκθέσει και να προσφύγετε κατά τη τράπεζα. Όχι κατά το απαταιώνα, γιατί πολλοί πάνε κατά το απαταιώνα. Τον απαταιώνα μπορεί και να μην το βρείτε. Εν προκειμένου να παραθέσω και εγώ ένα πραγματικό γεγονό για να ξέρει ο κόσμο yeah. να έχει το μυαλό του, να έχει τι κεραίε του. Όπω το 2014. Ναι. Yeah. Ε, με δικό μου άτομο, του περιβάλλοντο μου, τέλο πάντων, του ήρθε ένα μήνυμα ε, στο Viber, στην εφαρμογή Viber. Ε, περίμενε ένα δέμα συγκεκριμένα yeah. από τα Ελτά. Του ήρθε πραγματικά μήνυμα, ε, φαινομενικά από τα Ελτά. Yeah. Να πατήσει yeah. σε ένα, ένα σύνδεσμο προκειμένου να βάλει κάποια στοιχεία τη κάρτα του και να του κρατήσουν το δέμα για λίγε μέρε μέχρι να μπορέσει να το παραλάβει. Όντω το έκανε και άρχισε να του έρχεται η μηχανή. Από την τράπεζα ότι κάποιο σου τράβηξε 100 ευρώ, 80 ευρώ, 40 ευρώ, αρκετέ συναλλαγέ στη σειρά. Κατάλαβε λοιπόν ότι κάτι γίνεται και είχε μια επιλογή να κάνει απευθεία προσφυγή στην τράπεζα. Έτσι και έκανε. Περίμενε ένα χρονικό διάστημα περίπου μία εβδομάδα και πράγματι η τράπεζα του έβαλε πίσω τα χρήματα όλα. Yeah. Ολόκληρο το yeah. ποσό. Yeah. Αυτό είναι από τα σπάνια να ξέρετε. Και Δεν και συμβαίνει. Και του είπα, μα πραγματικά. Ε, είναι, μιλάμε τώρα για ένα νέο άνθρωπο που είναι μέσα στην τεχνολογία και θα έπρεπε και εκείνο να είναι λίγο πιο ενδεχομένω υποψιασμένο. Δεν κατάλαβε από το μήνυμα αυτό που σου ήρθε από τα υποτιθέμενα Ελτά. Μου, μου έστειλε πραγματικά το μήνυμα από τα Ελτά, ήταν τόσο αληθοφανέ. Πολλέ ναι, δεν μπορεί. Πάντω Να έχουμε λίγο τι κεραίε ναι, μα. Ναι. Εύα και Νίκο έχουν ε, γεμίσει τα κινητά και τα email με μηνύματα από τράπεζε: ναι. Ότι ναι. κέρδισε ένα δώρο. Ε, είμαστε, ο, ε, σου μπήκαν λεφτά στο. Το, το, επιστροφή φόρου. Και την πατάει πολύ ο κόσμο γιατί έχει το δέλεαρ ότι ε, είναι πάντα προ όφελό σου αυτό. Ναι, όχι, όχι. Μην πατάτε τίποτα και κινηθείτε άμεσα. Έτσι, Μην περιμένετε. Όχι. Πάμε στο δεύτερο θέμα ψηφιακή δήλωση. Γέννηση, μόνο ψηφιακά. Χτύπημα στην ε, γραφειοκρατία. Είναι συγκλονιστικό, κυρίε και κύριοι. Φίλε και φίλοι, μήνες. ψηφιακά ή, ή αρχείο. Μπαίνει, δηλώνει τη γέννηση, να είμαστε καλά, να σα ζήσουν, να μαζίσουν και να μπορούμε να το κάνουμε με εύκολο τρόπο και να πούμε κιόλα, επειδή πάρα πολλοί γονεί έχουν πρόβλημα με το όνομα του παιδιού. Πολλέ φορέ γίνεται κατά λάθο δήλωση και γράφει θήλη ή άρεν πολλέ φορέ. Αγόρι ή θήλη, έτσι γράφεται. Να ξέρετε ότι αυτό αλλάζει μέσω κεπ που σημαίνει ότι στο gov.gr δηλώνεται τη γέννηση του παιδιού επί τόπου, είναι το ήλιο αρχείο και μέσω CAP μπορείτε να αλλάξετε και το λάθο που έχει γίνει στο όνομα του παιδιού. Μες. Μάλιστα. Σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, διαβάζω ότι ο δορυφόρο του, του Δημοκρήτου Πανεπιστήμου ονόματι Δέδαλο, ναι. ε, σε αποστολή στο διάστημα. Πραγματική αποστολή στο διάστημα. Πραγματική αποστολή και θα κάνει συνέχεια έρευνε και μελέτε, διότι υπάρχει ένα ε, στρώμα. Το οποίο δεν έχει ακόμα αναλυθεί ανάμεσα στη γη και το διάστημα. Αυτό το στρώμα θα το ερευνήσει αναλυτικά και υπάρχει και ένα κενό που έχει να κάνει με τη θέση των δορυφόρων στη γη. Οπότε, τι θα κάνει ο δέδαλο, θα σταματάει πάνω σε περιοχέ, θα μπορεί να ρίχνει τι δικέ του ακτίνε, να κρατάει τι πληροφορίε και αυτό που μετρά είναι ποιότητα αέρα, ε, όσο υπάρχει ρήπανση, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον για να μπορέσει να συνθέσει όλη την εικόνα μαζί με άλλους δορυφόρους άλλων πανεπιστημίων και να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Αεθράκης γιατί το Δημοκρίτιο ξεχωρίζει και μέσα από τους αποφύτους του και μέσα από τις έρευνές του. Υπεύθυνο είναι και ο καθηγητής, ο κύριος Σαρής και τι κάνει, κάνει έρευνες συνέχεια για να δώσει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, για τη ρήπανση και για το τι γίνεται με την τρύπα του όζοντος και πώς εξελίσσεται όλο ο πλανήτης για να συνεχίσει να είναι από όλου μας βιώσιμος. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Της, πίσω, που βρίσκεται πίσω από τον α, δορυφόρο αυτό, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά φυσικά και, και το πολλά πράγματα. Γράφει, Λεω. το γραφίζει η Βόρεια Ελλάδα. Ναι, ναι, και το Δημοκρίτιο έχει διακριθεί και σε άλλε έρευνε που έχουν γίνει. Έχει και στείλει και δορυφόρο ελευθερό... και Αρντουσάτ έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε και στο τελευταίο θέμα για σήμερα, κύριε Νίκο Βασιλάκη. Βάουτσερ τουρισμό για όλου, εξαργύρωση μέχρι 30 Ιουνίου. Προλάβετε. Το περσινό είναι αυτό. Αυτό είναι που έγινε κλήρωση 31. Και μια δεύτερη κλήρωση έγινε λίγο πιο μετά. Ε, προλάβετε, εξαργυρώστε για να μην χάσετε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Πλέον τα πράγματα έχουν γίνει εύκολα. Έχουν γίνει εύκολα αν βάλετε τα χρήματα στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι και στην ηλεκτρονική κάρτα που δίνει το Υπουργείο εάν τα χρήματα τα καταφέρετε και τα βάλετε εκεί, που δεν είναι μια δύσκολη διαδικασία, μπορείτε να τα εξαργυρώσετε επιτόπου σε οποιοδήποτε κατάλημα, χωρί να χρειάζεται ο ιδιοκτήτη του μέρου που θα μείνετε να κάνει τη γραφειοκρατία. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να κάνει να συμπληρώσει δηλώσει, να κάνει πάρα πολλά πράγματα ο ξενοδόχο. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Παίρνει το κινητό σα, το περνάει από την ψηφιακή κάρτα παίρνει 150 ευρώ είναι φέτο τα χρήματα και 200 ευρώ για άτομα με ειδικέ ανάγκε. Βάζετε τα χρήματα, τα περνάτε, χρεώνεστε με το κινητό, swipe κάνετε και περνάτε 3, 4, 5 μέρε όμορφα σε οποιοδήποτε ελληνικό ιδηλιακό προορισμό θέλετε. Ωραία. Να σα ευχαριστήσουμε Ωραία. πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο να που, περάσουνε καλά. που το έχει κερδίσει να το εξαργυρώσει και να περάσει. Να προλάβει να σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. πολύ, κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά. Wow. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά. καλά. Να είστε καλά, καλά. κύριε Βασιλάκο. Τώρα να πάμε στα, στα ποδοσφαιρικά μα. Τι έγινε χθε. Τη 0-0.